κρίσης έρχεται η Βραζιλία μετά την απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία της γερουσίας για παραπομπή σε δίκη της Προέδρου Ντίλμα Ρούσεφ, η οποία αποπέμπεται από τη θέση της. Τα καθήκοντά της θα ασκεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος της χώρας. Πέμπτη, σήμερα ημέρα κινηματογράφου, αλλά θα ξεκινήσουμε ανορθόδοξα. Με αφορμή τον κινηματογραφικό Macbeth, θα σας αναφερθούμε σε μια εικαστική έκθεση που θα γίνει στο Μουσείο Θάλασσα στην Κύπρο. Αλέξανδρος Λιζάρδος μαζί μας. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Στο Δημοτικό λοιπόν Μουσείο της Αγίας Νάπας, μια έκθεση για τα 400 χρόνια από τον. Τα 400 χρόνια αφιερωματικά από την, τον πλήρη κύκλο ζωή του Σέξπιρ, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς. Ο Macbeth βγήκε φέτος κινηματογραφικά. Μια πάρα πολύ όμορφη διασκευή, μια πάρα πολύ δυνατή διασκευή που ήταν πάρα πολύ πιστή στο κείμενο. Στο μουσείο λοιπόν θα γίνει μια αφιερωματική, πολύ ιδιαίτερη εικαστική έκθεση, όπου θα δούμε από βίντεο art και δράσεις φοιτητών από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αλλά και από άλλους εικαστικούς. Λοιπόν. Πέραν αυτού, έχουμε 4 ντοκιμαντέρ αυτή την εβδομάδα. Τα 3 τυχαίνουν να είναι ελληνικής παραγωγής. Έτσι λοιπόν θα υποδεχτούμε αυτή την εβδομάδα με αρκετά ντοκιμαντέρ και αρκετά σημαντικές ταινίες. Θα ξεκινήσουμε με το μη εγχώριο, δηλαδή το Free to Run, την ιστορία του τζόκινγκ που θα κάνει αυτή την εβδομάδα την πρεμιέρα σας και δεν θα σας κάνει με τίποτα να το βάλετε στα πόδια. Διασκέδαση, ακτιβισμός, ένα ντοκιμαντέρ ιστορικής καταγραφής που βάζει φωτιά σε σόλες και άσφαλτο. Ύστερα ακολουθεί η ταινία 33. Και 333, η Οδύσσια του Νίκου Καζαντζάκη, όπου από το ίδιο λοιπόν το βιβλίο γίνεται αντικείμενο μελέτης από ακαδημαϊκούς, φιλοσόφους, μεταφραστές σε όλο τον κόσμο. Το μέσα φως τώρα δείχνει το φως της ψυχής ενός οφθαλμιάτρου. Η προσωπικότητα του γιατρού θα συναντήσει θεραπευτικά τη λαογραφία. Τέλος και για εμένα το αγαπημένο μου ντοκιμαντέρ για αυτή την εβδομάδα, το This is not a coup του Άρη Χατζη Στεφάνου, που καταγράφει την ευρωπαϊκή κρίση, καταγράφει την κρίση του χρέους, αιχμηρές αλήθειες, όμορφα κινηματογραφημένες, που πραγματικά αξίζει να γνωρίσουμε γιατί η γνώση είναι δύναμη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. This is not a coup λοιπόν από τον Άρη Χατζη Στεφάνου και αυτή την πρεμιέρα του αυτή την εβδομάδα. Ακολουθεί ένα γράμμα από το παρελθόν για να συνεχίσουμε εμείς. Ακολουθεί ένα γράμμα από το παρελθόν, μια ταινία η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ του Τορόντο, η καινούργια ταινία του Ατόμε Γκογιά που ξυπνάει μνήμες από το ολοκαύτωμα όταν ένας ηλικιωμένος έγκλειστος σε γυροκομείο με απώλεια μνήμης θα προσπαθήσει να πάρει εκδίκηση για τα βασανιστήρια που έχει υποστεί. Η ιστορία θα διαβαστεί και από τη θέση του θήτη και από τη θέση του θύματος, ακόμα και αν αυτός μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο, με υπέροχες ερμηνείες από τον Μάρτιν Λαντάου και τον Κρίστοφερ Πλάμερ. Τώρα έχουμε μια ταινία η οποία είναι το χρονικό μιας αθωότητας, το χρονικό μιας αθωότητας η οποία κέρδισε πέρυσι βραβείο στις Κάνες. Βγαίνει στις αίθουσες τώρα όμως. Βγαίνει στις αίθουσες τώρα, πολλές ταινίες έτσι και αλλιώς κάνουν διαφορετικά τον κύκλο τους. Δυνατές ερμηνείες, αποστηρωμένη ατμόσφαιρα. Ο Τιμ Ροθ σε έναν από τους καλύτερους ρόλους της καριέρας του, που παρουσιάζει τον άνθρωπο ο οποίος εργάζεται ως προσωπικός νοσοκόμος. Η απώλεια, ο σεβασμός, η ακρότητα, ο πόνος και όλο το παρασκήνιο ενός ανθρώπου που συναισθηματικά έχει εμπλοκεί με κάθε άνθρωπο με τον οποίο θα βρεθεί κοντά. Αλλά δεν ξέρω πώς συνδυάζεται αυτό. Angry Birds και Κάνες. Δεν ξέρω πώς το εξηγήσεις εσύ. Συνδυάζεται πάρα πολύ καλά, γιατί πάρονται στις Κάνες τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη κινηματογραφική ταινία που έχει να κάνει με animation. Θα κάνει την παρουσίασή της, γιατί είναι πολύ ωραίο να βγάζουμε τις καλοντημένες στολές των ανθρώπων να παρουσιάσουμε. Φέτος παίρνουν τα Angry Birds. Τα Angry Birds και καλά κάνουν, γιατί τα εξαγριωμένα και τόσο αγαπητά αυτά πτηνά που αγαπήσαμε από το γνωστό video game απέκτησαν τη δική τους ταινία και σου το ορκίζομαι, είναι πραγματικά πολύ διασκεδαστική. Περισσότερη βέβαια για τους μικρούς μας φίλους. Έχει πάρα πολύ ωραία μεταγλώσεις στα ελληνικά. Το λέω σπάνια αυτό για ταινίες που έχω μεταγλωτιστεί στα ελληνικά. Μάλιστα, λοιπόν, με το Τορόντο δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σου φεστιβάλ εσένα και έχεις δύο ταινίες από εκεί. Έχουμε μία ακόμα ταινία, γιατί την προηγούμενη ήδη την παρουσιάσαμε. Ήταν το Remember, αλλά είναι καλό τώρα να αναφέρουμε ότι αυτές οι δύο ταινίες ήταν στο Τορόντο και σε ευχαριστώ που μου φρεσκάρεις τη μνήμη σε αυτό. Η επόμενη λοιπόν ταινία που ακολουθεί από το Τορόντο είναι με τον Jeremy Irons, ο άνθρωπος που γνώριζε το άπειρο. Είναι η ιστορία ενός σπουδαίου Ινδού μαθηματικού που έφυγε στη ζωή στα 32 του και μέχρι σήμερα απασχολεί η μελέτη του σύγχρονου μαθηματικούς πάνω στο έργο του. Εκεί θα δούμε λοιπόν τον Τζέρεμι Άρονς σε μια πάρα πολύ σημαντική ερμηνεία, πραγματικά μια ερμηνεία μεγατόνων. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι ο Ντεβ Πατέλ, τον οποίο είχαμε γνωρίσει από το Slam Dog Millionaire. Θα δούμε τώρα ένα μικρό λοιπόν απόσπασμα από το τρέιλερ της ταινίας για να ολοκληρώσουμε. Και πριν από αυτό, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου, να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη. Με λίγες παραπάνω κάνες. And imagine if we could look so closely, we could see each grain, each particle. There are patterns in everything. Are you Ramanujan by chance? Oh.
Don't be intimidated. Great knowledge comes from the humblest of origins. I'm here to publish. The letter only contained a small sampling of my discoveries. This will take a lifetime. Maybe two. Integrals, infinite series. I've never seen anything like them. How do you know that theorem? It came to me. You don't pull a stunt like that in my class. Get out! These steps you want, they do not know how to do. Where do you think you're going? This is our home.